Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην συχνότητα 107.4 και 102.5 τον πρόεδρο της Ομόνιας, τον Αντώνη Τζονή. Πρόεδρε, καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν, Πρόεδρε, με την απόφαση την οποία πήρατε χθες όσον αφορά την πρόσληψη του Πάμπου του Χριστοδούλου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Εξηγήστε μας λίγο το σκεπτικό για την απόφαση την οποία πήρατε. Βασικά, σε αυτή την περίοδο και μετά την αλλαγή στο προπονητικό team, ψάχναμε έναν προπονητή που να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές, να γνωρίζει κατά το μέγιστο δυνατό την κυπριακή ποδοσφαιρική πραγματικότητα, αν ήταν και Κύπριος και βόλευε και στις άλλες παραμέτρους που είχαμε καθορίσει, αυτό θα ήταν καλύτερο. Θέλαμε έναν προπονητή που να έχει προσωπικότητα, που να έχει χαρακτήρα, που να είναι φιλόδοξος, που να είναι μαχητικός, και δοθέντος της ευκαιρίας να είναι χωρίς ομάδα ο συγκεκριμένος προπονητής, σχηματίσαμε ένα μικρό κατάλογο ο οποίος συμπεριλάμβανε και 3-4 άλλα άτομα που είχαν παρόμοια με τον κύριο Χριστοδούλου χαρακτηριστικά. Τα μελετήσαμε, μετρήσαμε και όλες τις άλλες παραμέτρους που έχουν να κάνουν σχέση με το οικονομικό κομμάτι, με τους συνεργάτες τους οποίους θέλαμε να έχουμε και εμείς από πλευράς μας εκεί στο προπονητικό κέντρο, και τους έχει αποδεχτεί και ο συγκεκριμένος προπονητής. Μετρήσαμε όλες τις παραμέτρους και αποφασίσαμε να προσλάβουμε το συγκεκριμένο προπονητή για το επόμενο χρονικό διάστημα, για ένα συμβόλαιο 2 ετών, με στόχο να ξεκινήσουμε μια καινούργια πορεία από τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν, με πρώτο στόχο αυτό που έχει αναφέρει και ο ίδιος, να κάνουμε μια δυνατή ανταγωνιστική ομάδα, να και να φέρουμε τον κόσμο ξανά στο γήπεδο και να χαίρεται με αυτό που θα βλέπει. Πρόεδρε, πότε έγιναν οι πρώτες επαφές με τον Πάμπο Χριστοδούλου? Πριν 2 εβδομάδες είχαμε κάνει την πρώτη μας επαφή. 10 μέρες μετά που είχε αποχωρήσει από την προηγούμενη ομάδα. Το πρώτο μήνυμα έρχεται από το Θανάση Ριζβάνη. Τα χαιρετίσματα στον πρόεδρο και έκανε την καλύτερη επιλογή με τον Πάμπο τον Χριστοδούλου. Θανάσης Ριζβάνης, φίλος της Ομόνιας, φαντάζομαι τον ξέρετε, πρόεδρε. Δεν μπορεί να υπάρχει ομονιάτης να μην γνωρίζει τον Θανάση. Άριστα. Λοιπόν, έγιναν οι πρώτες επαφές, όπως μας είπατε, πριν από, μετά μάλλον από 10 μέρες όταν έφυγε από την ΑΕΛ. Τι ήταν αυτό που έριξε την έγειρα μάλλον την πλάστιγκα όσον αφορά την επιλογή του Πάμπου του Χριστοδούλου από τους υπόλοιπους προπονητές? Όπως σας έχω πει και πιο πάνω, πιο προηγουμένως, ήταν κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του κ. Χριστοδούλου. Ναι, φαντάζομαι όμως ότι τα ίδια χαρακτηριστικά τα είχαν και οι άλλοι προπονητές για να έχουν περιληφθεί στο short list. Κάποια στιγμή θα καταλήγαμε στον ένα. Ναι. Και σίγουρα το ρόλο του έπαιξε και το γεγονός ότι γινόταν εύκολα αποδεκτός και από την συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου της Ομόνιας, που δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το γενικότερο κριτήριο της κοινή νόμη. Mm-hmm. Είναι σίγουρα εδώ που πρέπει και οι ηγεσίες να αναλαμβάνουν τις αποφάσεις και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε επίσης ότι και το ποδοσφαιρικό κοινό, και δει αυτοί που είναι κοντά στην ομάδα και την παρακολουθούν πολύ τακτικά, έχουν και αυτοί το κριτήριο τους και πολλές φορές δεν πρέπει να το παραγνωρίζουν. Ναι. Ήταν εύκολη η συμφωνία με τον Πάμπο τον Χριστοδούλου? Όσο εύκολη ήταν, χρειάστηκαν πάντως 3 συναντήσεις να τα βρούμε σε όλα. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι ήταν δύσκολη, αλλά δεν ήταν και το ευκολότερο, η ευκολότερη διαπραγμάτευση που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Ναι.
Τώρα, όσον αφορά τον Τιμούρ Κετσπάγια, παραδεχθήκατε ή μάλλον υπήρξαν πληροφορίες, όχι παραδεχθήκατε, υπήρξαν πληροφορίες ότι ο Τιμούρ ήταν και αυτός στην λίστα, έτσι? Έχω δει τον κύριο Τιμούρ και που ενδιάσαμε το ενδεχόμενο συνεργασίας. Είχα θέσει ευθύς εξ αρχής σαν προϋπόθεση να δω και να μιλήσω με τους ενδυνάμει υποψήφιους. Θεωρώ πως είναι ένας εξίσου πολύ καλός προπονητής. Τα δεδομένα της συγκυρίας δεν επέτρεψαν συνεργασία μας για κάποιους λόγους. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η εκτίμηση μου προς τον κύριο Κεσπάγια είναι δεδομένη και για την αξία του σαν προπονητής. Απλά στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τόσο εγώ όσο και το συμβούλιο μου αποφασίσαμε για κάτι διαφορετικό. Βρεθήκατε ή συνομιλήσατε και με τον Γερμανό που ήταν στη λίστα? Οι υπόλοιπες επαφές έγιναν μέσω τηλεφώνου. Δεν είχαν τη δυνατότητα οι άλλοι δύο με τους οποίους είχαμε καταλήξει σε ένα κατάλογο να βρεθούμε. Επεδίωξα να βρεθώ και μαζί τους. Δεν ήταν δυνατό. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και σχημάτισα την εικόνα που ήθελα να μεταφέρω και στους υπόλοιπους συνάδελφους του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρε, έχει υποθεί πολλές φορές ότι θα υπάρξει τεχνικός διευθυντής. Έχετε καταλήξει σε κάποιο όνομα και ποιο θα είναι το πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού του τεχνικού διευθυντή? Έχουμε καταλήξει στο πλαίσιο ή μάλλον είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξουμε στο πλήρες πλαίσιο λειτουργίας του τεχνικού διευθυντή, το οποίο εφόσον υιοθετηθεί από τα εκδεδομένα του Διοικητικού Συμβουλίου ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα, έχουμε στα υπόψη μας και κάποιους ανθρώπους που μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο, να φορέσουν αυτό το κουστούμι, και τις αμέσως επόμενες μέρες θα κλείσουμε και αυτό την εκκρεμότητα. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που ήδη βρίσκεται στην Ομόνοια ή μπορεί να είναι κάποιος που θα έρθει από εξωτερική. Μπορεί να είναι κάποιος που θα έρθει και από έξω, αλλά δεν αποκλείται να είναι και άνθρωπος μέσα από την Ομόνοια. Άρα αυτή τη στιγμή εξετάζεται, φαντάζομαι, και έτσι όπως το εκλαμβάνω στο μυαλό μου, και άλλα ονόματα πέραν από τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών που υπάρχει εκεί. Ναι, είναι γεγονός. Μάλιστα. Και πότε θα πάρετε αυτή την απόφαση, μας είπατε, Πρόεδρε? Τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Και αυτόματα θα αρχίσει και ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν? Ο προγραμματισμός αρχίζει από χθες, από σήμερα, από αύριο. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Φυσικά και έχουμε μπροστά μας 8 αγώνες, 8 τελικούς. Όμως το προγραμματισμό για την ερχόμενη περίοδο αρχίζει από σήμερα και τον προπονητή μας και το τεχνικό επιτελείο που διαθέτουν αυτή τη στιγμή. Θα ενωθεί μαζί μας και ο τεχνικός διευθυντής πολύ σύντομα και η διαδικασία για την επόμενη χρονιά θα αρχίσει από τώρα, ναι. Συνηθίζεται ο Πάμπος ο Χριστοδούλου να κάνει ταξίδια με το που αναλαμβάνει τις καινούργιες του ομάδες ή τέλος πάντων τις δουλειές του. Σε αυτή την περίπτωση ο Πάμπος Χριστοδούλου ετοιμάζει ταξίδια για Πορτογαλία? Δεν ξέρω για που ετοιμάζει. Ο Πάμπος ο Χριστοδούλου θα ετοιμάσει και θα πραγματοποιήσει ταξίδια όπου δει χρειαστεί για να μπορέσουμε πάντα σε συνεννόηση και πάντα σε συνεργασία να βρούμε υπό τις περιστάσεις τους καλύτερους στόχους, να τους εντοπίσουμε και πάντα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Συλλόγου να φέρουμε τους καλύτερους κατά το δυνατόν παίχτες για να πλαισιώσουν την ομάδα. Πρόεδρε, διαπιστώνουμε ότι η πρόσληψη του Πάμπου Χριστοδούλου έχει φέρει και τον ενθουσιασμό στις τάξεις του κόσμου της ομάδας. Αναμένεται αυτός ο ενθουσιασμός να φέρει και αύξηση στα εισιτήρια διαρκείας εν ώψη και των κριτηρίων του Μαρτίου? Είναι κάτι που στο οποίο προσδοκώ τα μέγιστα. Μια και αναφέρεται τα κριτήρια Μαρτίου, η 31η Μαρτίου είναι πρώτον πυλό. Υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη ημερομηνία. Είναι ένα έλλειμμα που αναμέναμε να καλυφθεί με τα εισιτήρια διαρκείας και εν ώψη του γεγονότος ότι ένα σημαντικό ποσοστό έκπτωσης που υπάρχει για μέχρι και τις 31 του Μάρτη προσδοκούσαμε ότι θα έφερνε ένα σημαντικό αριθμό ανανέωσης εισιτηρίων.
Κάτι που δεν έγινε μέχρι χθες, μέχρι σήμερα. Ευελπιστώ ότι και η ανακοίνωση της συνεργασίας με τον κύριο Χριστοδούλου θα αυξήσει το ενδιαφέρον και θα αυξήσει αυτόν τον αριθμό σε τέτοια επίπεδα που να μας δώσει τη δυνατότητα να περάσουμε τον έλεγχο της 21ης Μαρτίου χωρίς προβλήματα. Ρωτάει ένας φίλος εδώ της Ομόνιας, ο Κώστας, πόσο είναι το έλλειμμα της ομάδος για τα κριτήρια, φαντάζομαι. Ρωτάει εδώ ένας φίλος της Ομόνιας, Κώστας το όνομά του, και φαντάζομαι ότι θα είναι φίλος της Ομόνιας. Πόσο είναι το έλλειμμα της ομάδος για τα κριτήρια, φαντάζομαι. Για τα κριτήρια του Μαρτίου, ναι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα ποσό που ξεπερνάει τις 150.000, το οποίο πρέπει να εξεπρεθεί μέσα στις επόμενες λίγες μέρες. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι και πολύ μεγάλος και πολύ, πολύ πιστός ο κόσμος της Ομόνιας και πιστεύω ότι έχουμε ακόμα μέρες. Είναι λογικό να περιμένει ο κόσμος τις τελευταίες ημέρες του μήνα. Είναι και το γεγονός ότι θα πληρωθεί ο κόσμος σε αυτή τη μικρή περίοδο και πιστεύω ακράδαντα ότι θα καλύψουμε το στόχο με την αύξηση του αριθμού των εισιτήριων διαρκείας. Φαντάζομαι ότι ένα άλλο πολύ σημαντικό ποσό το περιμένετε και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ξέρω ότι έχει βγει προς τα έξω, κύριε Τζονί, ότι είσαστε σε διαπραγματεύσεις τόσο με την PrimeTel όσο και με την ΣΥΤΑ για ανανέωση της συνεργασίας από το 19 μέχρι και το 22, σωστά? Ναι. Ένα γεγονός που δημιουργεί ένα πρόσθετο πρόβλημα και ένα πρόσθετο οικονομικό έλλειμμα έχει να κάνει και με αυτό κάποια σχέση. Επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία επέκτασης ή η συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της τριετίας που έχετε αναφέρει, δημιουργεί και αυτό ένα θέμα και προσπαθούμε μέσα από έντονες διαβουλεύσεις να το κλείσουμε, εάν και εφόσον τα καταφέρουμε. Είναι αλήθεια ότι σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά έχετε θέσει, αν θέλετε, μία προθεσμία σε κάποια από τις δύο πλατφόρμες να σας απαντήσει και ίσως να σας δώσει και κάποια προκαταβολή μέχρι την Τετάρτη? Υπάρχουν. Αυτά δεν τα έχουμε θέσει. Αυτά είναι μέσα από τις συμφωνίες που υπάρχουν, μέσα από την ολόκληρη τη διαδικασία. Δεν τίθεται θέμα να τεθούν τώρα κάποια χρονοδιαγράμματα. Είναι εκεί, στη βάση των συμβολέων, στη βάση των υφιστάμενων διαδικασιών. Θα παίξει όμως ένα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό, έτσι, ενώ η προκαταβολή. Ασφαλώς, ναι. Ασφαλώς. Τώρα, ο Πάμπος ο Χριστοδούλου, για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του προπονητή, γιατί εντάξει, είναι ασφαλώς πολύ μεγάλη είδηση το γεγονός ότι η Ομόνια έχει αποφασίσει ποιος θα είναι ο προπονητής με τον οποίο θα πορευτεί την επόμενη χρονιά. Πώς αντιμετωπίζει το γεγονός ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές των Πρασίνων και για την επόμενη περίοδο διατηρούν συμβόλαιο με την ομάδα? Ενώ ότι θα πρέπει να παντρέψει την φιλοσοφία των νέων των ποδοσφαιριστών που θα φέρει ο ίδιος και θα επιλέξει ο ίδιος με τους ποδοσφαιριστές που ήδη υπάρχουν στην ομάδα. Θεωρώ ότι έχουμε αρκετούς και αρκετά ικανούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ μας και είμαι σίγουρος ότι πολύ εύκολα ο προπονητής μας θα προσαρμόσει τα πλάνα του ουσιαστικά με τις προσθήκες που θα χρειαστεί να κάνει για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το σύνολό μας. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα με τα συμβόλαιά μας. Παρόλο που αυτή η δουλειά θα ξεκινήσει να γίνεται από αύριο μεθαύριο, θα δούμε μπροστά μας τι έχουμε, θα δούμε ποιων ποδοσφαιριστών λήγουν τα συμβόλαια, ποιοι από αυτούς θα μείνουν στην ομάδα και αναλόγως θα δούμε τις ανάγκες που θα προκύψουν και θα κινηθούμε προς την εξέβραση των στόχων για τους οποίους θα κινηθούμε. Πρόεδρε, μιλώντας για στόχους, εγώ θα πάω στους στόχους της ομάδας για τη φετινή σεζόν και θέλω να μου πείτε πόσο σημαντική είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Είναι σημαντική για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα και κύρια γιατί η Ομόνια συμμετέχει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εδώ και δεκαετίες και σε καμιά περίπτωση δεν θα θέλαμε
η εφετινή χρονιά, παρόλο που είχε τα προβλήματά της, να χαρακτηριστεί με μια τέτοια αποτυχία που θα είναι η μη συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Άρα πρώτα είναι λόγοι που έχουν να κάνουν με την αυτοπεποίθηση που αποκτά η ομάδα με τη συμμετοχή της στην Ευρώπη, μέσα από την ιστορική της διαδρομή, και είναι και επίσης σημαντικά οικονομικοί λόγοι που απορρέουν από τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γεγονός που θα μας κάνει να σκεφτόμαστε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το επόμενη χρονιά, αν και πόσο συμμετέχουμε, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι οι απώλειες σε οικονομικό επίπεδο θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, και ως εκ τούτου, όπως και να το κάνουμε, θα δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στην κατάλληλη προετοιμασία μας για την επόμενη χρονιά. Φαντάζομαι ότι στόχος σας θα είναι να αν δεν βγει η ομάδα στην Ευρώπη, θα είναι να υπάρξουν οι λιγότερες δυνατές απώλειες. Υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες στο χειρότερο σενάριο, Πρόεδρε? Παρόλο που δεν θέλω να... Σωστό, ναι, ούτε να το σκέφτεστε. Δεν θέλω να μιλάω με αυτό το ενδεχόμενο, ούτε ναι, υποθετικά καν. Σωστά. Όμως, εν πάση περιπτώσει, εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα, και εν ώψη μιας τέτοιας ενδεχόμενης αποτυχίας. Μάλιστα. Πρόεδρε, ανοίξατε το κεφάλαιο τώρα πριν από λίγο της ανανέωσης και της παραμονής των ποδοσφαιριστών, και ήδη κάποιοι φίλοι της Ομόνιας στέλνουν μηνύματα τι θα γίνει με τον Δημήτρη Χριστοφή. Τι ακριβώς μπορείτε να μας πείτε? Ότι ο Δημήτρης αποτελεί ένα βασικό κεφάλαιο για την Ομόνια, αυτό μπορώ να το πω χωρίς κανένα δισταγμό, και θα εξαντλήσουμε όλα μας τα περιθώρια έτσι που ο Δημήτρης να παραμείνει για πολλά χρόνια μαζί μας. Μιλώντας για τον Δημήτρη Χριστοφή, έχει έρθει ακόμη ένα μήνυμα από ένα φίλο στη Λεμεσό, ο οποίος ρωτά για την περίπτωση του Νταρπίσαϊαρ. Ο ΜΑΤ έχει για ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την παρουσία του και από την εν γέννη συμπεριφορά του. Και στον κατάλληλο χρόνο θα μιλήσουμε και με τον ΜΑΤ. Έχει γίνει, κύριε Τζονί, συνάντηση με τον Δημήτρη Χριστοφή? Όχι. Σκοπεύετε να το κάνετε μέσα στις επόμενες μέρες? Θα μιλήσουμε με όλους τους ποδοσφαιριστές, ανάλογα και με τις υποχρεώσεις που έχουμε μπροστά μας. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε ζητήματα σε περιόδους που η ομάδα έχει σοβαρές υποχρεώσεις. Όμως σίγουρα θα μιλήσουμε με όλα τα παιδιά. Ναι. Το γεγονός ότι η Ομόνια μετά από αρκετά χρόνια φέρνει, εμπιστεύεται από την αρχή έναν Κύπριο προπονητή, το βλέπετε σαν μία αλλαγή γενικότερα στην φιλοσοφία της ομάδος? Δεν θεωρώ ότι αλλάζει οτιδήποτε από τη φιλοσοφία της ομάδας. Θεωρώ ότι η Ομόνια είναι εκεί σταθερά, να πρέπει να παίζει και να διεκδικά την νίκη σε κάθε παιχνίδι, να διεκδικά διακρίσεις κάθε χρόνο. Περνούμε μια περίοδο που τα οικονομικά προβλήματα του παρελθόντος μας στενεύουν τις δυνατότητες, μας περιορίζουν τις οικονομικές δυνατότητες, άρα μας περιορίζουν και στην επιλογή των ποδοσφαιριστών για τη δημιουργία μιας δυνατής ομάδας, αλλά ταυτόχρονα είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικούμε το μέγιστο από τους αγώνες στους οποίους συμμετέχουμε, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στη φιλοσοφία μας. Πρόεδρε, την κυρία της εποχής της συγκεκριμένης που έμεινε η ομάδα χωρίς προπονητή, και είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε μεταξύ άλλων και ένα καταξιωμένο Κύπριο προπονητή, ο οποίος με τη δουλειά του και τα αποτελέσματα του έχει αποδείξει τις ικανότητες του και έχει αποδείξει το πόσο εργατικός και με πόσες φιλοδοξίες και πόσες εμπειρίες διαθέτει, θεωρήσαμε τη συγκυρία ότι ο συγκεκριμένος προπονητής είναι ο πιο κατάλληλος
να οδηγήσει την ομάδα μας σε καλύτερη μέρα. Πρόεδρε, με τη νέα σεζόν το budget θα είναι αυξημένο ή ακόμη δεν έχει αποφασιστεί? Όπως είπα και πιο πάνω, το προϋπολογισμός για την επόμενη χρονιά συναρτάται και λίγο με την έξοδο μας ή όχι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι σε περίπτωση που συμμετέχουμε θα είναι αρκετά πιθανόν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να προκριθούμε στην Ευρώπη, ενδεχομένως να χρειαστεί να παραμείνουμε στα ίδια επίπεδα, εκτός και αν κάποιες άλλες προσπάθειες που έχουμε στα υπόψη τελεσφορήσουν και καταφέρουμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό. Ρωτάει ένας φίλος της Ομόνιας, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον Πάμπο το Χριστοδούλου ακούσατε το κριτήριο του κόσμου, ενώ στις προηγούμενες περιπτώσεις με Κάρβερ αλλά και με Νταμπίζα δεν ακούσατε τις φωνές του κόσμου που ήθελα να αντιλαμβάνομαι? Αυτό θέλει να ρωτήσει ο φίλος, ο 366 από την Λάρναγα, όπως γράφει, για την απομάκρυνση του προπονητή αλλά και του τεχνικού διευθυντή. Για να ξεκαθαρίσουμε, δεν είπα ότι ακούσαμε τις προτροπές του κόσμου. Απλά τις αφουγκραστήκατε. Έχω παραθέσει μια σειρά από παραμέτρους τις οποίες ο συγκεκριμένος ο προπονητής πληρούσε και ως εκ τούτου ήταν αποτέλεσε την πρώτη μας επιλογή. Ταυτόχρονα είπα ότι και σαν μια πρόσθετη παράμετρος ήταν και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος γινόταν αποδεκτός από τη μεγάλη πλειοψηφία των οπαδών και των φίλων της ομάδας μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα διοικητικό σώμα θα πρέπει να αφουγκράζεται και να συνενεί πάντα με τις απόψεις που έχει ο κόσμος για να παίρνει αποφάσεις. Εκλέγεται και είναι εκεί ηγείται ενός σωματείου και έχει καθήκον και υποχρέωση να αποφασίσει στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων και εάν και εφόσον αυτό συμπίπτει με την ετοιμιγωρία του πολλού κόσμου, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Αν όχι, αναλαμβάνει τις ευθύνες του και ως εκ του αποτελέσματος θα κρίνεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το προηγούμενο τεχνικό επιτελείο, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, όπως ενδεχομένως θα πω και τώρα, είναι πάγια τακτική που είναι να χτίζουμε και να μην χαλούμε. Άρα και στην περίπτωση του κυρίου Κάρβερ αλλά και του κυρίου Νταμπίζα χρειάστηκε να δώσουμε τόσο περιθώριο και τόσο χρόνο γιατί προσπάθεια ήταν να πετύχει το σύστημα, να πετύχουμε, να κρατήσουμε ένα βασικό κορμό, να κρατήσουμε μια τεχνική ηγεσία να κλείσει μια χρονιά ολόκληρη για να αξιολογηθεί στη βάση αυτής της χρονιάς, για να μην έχουμε το φαινόμενο που έχουμε που παρατηρείται τα τελευταία 20 χρόνια, να αλλάξει ο προπονητής πριν ή αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, να χαλάει η ομάδα και ως εκ τούτου οι επόμενοι που θα έρθουν να τη χτίσουν από την αρχή με όλα εκείνα τα επακόλουθα τα οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κι εσείς. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση από την Μαρίνα Αργυρού για τον τεχνικό διευθυντή. Θα επιστρέψω λίγο πίσω. Στα υπόψη για αυτή τη θέση είναι και ο Νούνο Ασίς. Σε ό,τι αφορά αυτά που έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή, όχι, δεν είναι ο Νούνο Ασίς. Στα υπόψη δεν έχει φράσει κανένα ενδιαφέρον. Από ό,τι ξέρω, ο Νούνο βρίσκεται στην Πορτογαλία και είναι ασχολείται με βρίσκεται σε μια εταιρεία, είναι συνέτερο σε μια εταιρεία που έχουν τα δικαιώματα κάποιων ποδοσφαιριστών. Είναι αντιπρόσωποι ποδοσφαιριστών. Μάνατζερ δεν έχει εκπληρωθεί κανένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω κατά πόσο ο άνθρωπος μπορεί να έχει τα προσόντα και τις ικανότητες να κάνει αυτή τη δουλειά. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει τίποτα το συγκεκριμένο. Δεν έχει γίνει καμιά επαφή. Και δεν έχει επιδείξει κανένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και η Μαρίνα και εγώ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή.
Ήταν νομίζω πάρα πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε και για τον Δημήτρη Χριστοφή και για την απόφασή σας, πώς πάρθηκε η απόφαση για την πρόσληψη του Πάμπου του Χριστοδούλου και για τα τηλεοπτικά και για την έξοδο στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε όμως, εντάξει, όχι δέσμευση, αλλά θα θέλαμε κάποια στιγμή να έρθετε και εδώ στο στούντιο σε μια έτσι πολύ πιο μεγάλη παρουσία δική σας εδώ, να απαντήσετε, όχι τώρα άμεσα, να απαντήσετε στον κόσμο της Ομόνιας σε δικά του ερωτήματα τα οποία θα σας υποβάλει. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να ευχηθώ κάθε καλό στο σταθμό σας και στη βάση των υπολείπων υποχρεώσεων ευχαρίστως να το ρυθμίσουμε μια μέρα και να τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστούμε, ωραία, πάρα, ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Αντώνη Τζονί.